Έχοντας πει αυτά λοιπόν για την ΠΕΔΟ, θα μπορούσαμε μια χαρά να σηκωθούμε, να φύγουμε, να σας καλημερίσουμε και να συνεχίσουμε παρακάτω. Υπάρχουν όμως διάφοροι λόγοι για τους οποίους αξίζει τον κόπο να ξέρουμε μερικά βασικά πράγματα από τα κοινά ή όχι τόσο κοινά μυστικά της παιδουρολογίας, για περιστατικά και για ζητήματα τα οποία μπορεί να αποσχολήσουν και τον γενικό ουρολόγο. Πρώτον, γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα είτε από γονείς, είτε από συναδέλφους. Ένας παιδίατρος, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: έχω ένα πρόβλημα με ένα παιδάκι 6 χρονών. Έχει αυτό, ποια είναι η γνώμη σου, συνάδελφε? Θα ήταν ιδανικό σε έναν κόσμο να υπάρχουν διαθέσιμοι ειδικοί και specialists ώστε να γίνονται οι αναφορές απευθείας. Αυτό δεν γίνεται. Δεύτερον, για λόγους κακά τα ψέματα και prestige και οικονομικού συμφέροντος, νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς, ακόμα και αν δεν είμαστε τόσο ειδικοί, δεν θα καταδεχτούμε να διώξουμε με την πρώτη το περιστατικό. Και τρίτον, και σημαντικότερο, μην ξεχνάτε ότι το πρόβλημα το οποίο συζητάμε στην παιδική ηλικία έχει συνέχεια. Άρα θα δούμε πιθανώς έναν έφηβο ή έναν ενήλικα με ένα ιστορικό παιδο ουρολογικού προβλήματος, το οποίο δεν εξαφανίστηκε ως διαμαγείας, αλλά συνεχίζεται. Και ενδεχομένως θα πρέπει να γνωρίζουμε για κάτι το οποίο έχει κάνει στην παιδική ηλικία, η τελευταία επέμβαση θεραπεία, για να μπορούμε να κατανοήσουμε τι συναντούμε ή να αποφύγουμε παγίδες στην ενήλικη ζωή του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με κάποια έτσι hot θέματα στα οποία υπάρχει και αρκετό debate σε ζητήματα παιδο-ουρολογικά, που δεν είναι αμυγός παιδο-ουρολογικά, και ένα κλασικό που θα ξεκινήσουμε είναι οι ουρολοιμώξεις. Ουρολοιμώξεις στην παιδική ηλικία, συχνότατο πρόβλημα, κλινικό πρόβλημα. Όλοι κάποια στιγμή έχουμε κληθεί να δώσουμε μια άποψη πάνω σε αυτό. Θα μας πει λίγο ο κύριος οικονόμου μερικά πραγματάκια που πρέπει να γνωρίζουμε επιγραμματικά σε αυτά τα ζητήματα. Καλημέρα σας και από μένα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το θέμα μας. Πώς διαγνώσκεται και αντιμετωπίζεται η ουρολοιμώξη στα παιδιά? Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε μέσα από την παρουσίαση ενός περιστατικού. Έχουμε τον μικρό Γιώργο, ο οποίος είναι 2 χρονών, εμφανίζεται με πυρετό 38 και 8 βαθμούς Κελσίου από 2 περίπου ημέρες. Το παιδί εμφανίζει κάποια συχνουρία, είναι ανόρεκτο όπως λέει η μητέρα του. Έχει κάνει κάποια επεισόδια εμετών και φαίνεται να είναι αφυδατωμένο, ενώ τα ούρα του είναι δύσωσμα. Από το ιστορικό το οποίο έχουμε πάρει, δεν έχει το παιδί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ κλινικά εξετάζοντάς το, το μοναδικό πράγμα το οποίο βρίσκουμε είναι μία φίμωση. Πριν προχωρήσουμε στο περιστατικό, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Τα συμπτώματα στα παιδιά ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία. Έτσι, στα πολύ μικρά παιδιά μπορεί να έχουμε μη ειδικά συμπτώματα. Συμπτώματα τα οποία απέχουν πάρα πολύ από μία κλασική ουρολοίμωξη. Επίσης, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι οι ουρολοιμώξεις τις αξιολογούμε σαν πρώτο επεισόδιο και σαν υποτροπία άουσες, ενώ είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε όταν πότε έχουμε μια σοβαρή ουρολοίμωξη ή πότε έχουμε μια απλή ουρολοίμωξη. Όταν ο πυρετός είναι πάνω από 39 βαθμούς Κελσίου, όταν έχει εμένοντα επεισόδια εμετών, όταν έχει αφυδάτωση, τότε μιλάμε ότι για μια σοβαρή ουρολοίμωξη. Απ' την άλλη, όταν έχουμε μια ήπια πυρετική κίνηση με καλή πρόσληψη υγρών, χωρίς σημαντική αφυδάτωση, τότε μιλάμε ότι έχουμε μια απλή ουρολοίμωξη. Λοιπόν, η μητέρα έφερε το παιδί στο ιατρείο μας ή στο νοσοκομείο, έφερε και κάποια ούρα τα οποία είχε συλλέξει με ένα σακουλάκι εκεί έτσι και κάνουμε ένα στίκ ούρων, το οποίο βλέπουμε ότι το στίκ αυτών ούρων είναι θετικό για ποιοσφαίρεια και για νητρόδι. Αρκεί το στίκ ούρων. Να το κάνουμε διαδραστικό, να περιμένουμε απαντήσεις. Λοιπόν, από το στίκ ούρων αξιολογούμε τα νητρόδι βασικά. Τα νητρόδι είναι θετικά, πράγματι έχουμε νητρόδι όταν έχουμε γκραμ αρνητικά μικρόβια. Μπορεί όμως να έχουμε αρνητικά νητρόδι τόσο σε γκραμ θετικά μικρόβια και επίσης σε νεογνά, όπου ο χρόνος παραμονής των ούρων μέσα στην κίστη είναι πάρα πολύ μικρός. Σε τέτοια παιδάκια μπορεί να έχουμε αρνητικά νητρόδι. Επίσης, μικρόβια όπως η ψευδομονάδα και εντερόκοκοι δεν παράγουν νητρόδι. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει χαμηλή ευαισθησία, αλλά με πολύ υψηλή ειδικότητα. Τα ποιοσφαίρια. Υψηλή σχετικά ευαισθησία, αλλά η ειδικότητα ποικίλει και είναι και πολύ χαμηλή σε κάποιες μελέτες. Εάν και τα δύο είναι αρνητικά, τότε είναι δύσκολο να υπάρχει λίμωξη σε αυτό το παιδί. Αν όμως και τα δύο, δηλαδή και τόσο τα νητρόδια όσο και τα ποιοσφαίρια είναι θετικά, τότε πρέπει να προχωρήσουμε στην βεβαίωση της διάγνωσης με την κλινική εικόνα και με άλλες εξετάσεις. Πώς λαμβάνουμε το δείγμα για καλλιέργεια ούρων και πώς αξιολογούμε τόσο τη γενική ούρων όσο και την καλλιέργεια ούρων? Να συνεχίσω να απαντάω μόνος μου στα ερωτήματα αυτά εδώ. Λοιπόν, η καλλιέργεια ούρων. Ιδανικό είναι να πάρουμε ένα καθαρό δείγμα από την ούρηση του παιδιού. Βέβαια, σε παιδιά μικρής ηλικίας αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Έτσι, σε παιδιά
κάτω των 2 ετών, λαμβάνουμε το δείγμα είτε με υπερβική παρακέντηση είτε με καθητηριασμό. Εάν βάλουμε αυτό που εφαρμόζουμε πολλές φορές με μια πλαστική σακούλα, την οποία κολλάμε γύρω από στο εφήβαιο, έτσι, γύρω από το πέος του παιδιού ή στα έξω γενικά χείλη, τότε τα ψηφθοθετικά αποτελέσματα είναι πολύ πολύ ψηλά. Σε παιδιά πάνω από 2 ετών, στα οποία έχουν αποκτήσει κατά κάποιο τρόπο ένα σχετικά εκούσιο έλεγχο της ούρησης, τότε προσπαθούμε να πάρουμε το δείγμα κατά τη μεσότητα της ούρησης. Στη γενική ουρών, τι αξιολογούμε? Πάνω από 5 πυοσφαίρια και ύπαρξη βακτηρίων, μικροβίων, χαρακτηρίζει ως θετική. Στην καλλιέργεια ουρών, για να πώς την αξιολογούμε, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πάρει το δείγμα. Αν είναι υπερηβική, οποιαδήποτε παρουσία μικροβίων θεωρείται στην καλλιέργεια θετική. Εάν είναι με καθητηριασμό πάνω από 1.000 έως 50.000 αποικίες ανά ml, ενώ αν είναι με καθητηριασμό, εξαρτάται και από το αν έχει με ελεύθερη ούρηση, εξαρτάται και από την παρουσία συμπτωμάτων ή όχι. Χρειάζεται κάποια απεικόνηση το παιδί σε αυτή τη φάση? Εδώ υπάρχει ένα σχετικό. Συγγνώμη, μπέρδεμα. Τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, όπως φαίνονται για τα παιδιά και για τις λοιμώξεις, καθώς επίσης και τα υποέκδοση για διατηρητήριες οδηγίες της Παιδιατρικής Ουρολογικής Εταιρείας, μας λένε ναι, ότι χρειάζεται να γίνει υπέρηχος νεφρών σε αυτά τα παιδιά. Τα guidelines που υπάρχουν από την NICE, τα οποία ουσιαστικά είναι το National Institute of Clinical Excellence κτλ., είναι πολύ πολύ περίεργα και γι' αυτό απέφυγα να τα αναφέρω, γιατί και εγώ ακόμα όταν τα διάβαζα μπερδευόμουν το τι σειρά πρέπει να κάνουμε και τι. Πράγματι, κάνοντας τον υπέρηχο νεφρό, μπορεί να έχουμε βασικά στοιχεία για την ανατομία και το μέγεθος του νεφρικού παραχήματος, καθώς και για την εικόνα της αποχετευτικής μοίρας, δηλαδή αν έχουμε κάποια διάταση ή όχι, στοιχεία αν έχουμε νεφρικές σουλές και φαίνεται να είναι και περισσότερο ευαίσθητη από την ενδοβλέβια πυελογραφία. Εδώ δεν πρέπει να πούμε ότι στην οξία φάση της λίμωξης είναι λίγο δύσκολο να δούμε νεφρικές σουλές. Σίγουρα. Πιο εύκολα θα δούμε νεφρικές σουλές αν κάποιο παιδί έχει παλαιότερα επεισόδια ή εάν το δούμε σαν πρώτη εξέταση κάποιο χρονικό διάστημα μετά το πρώτο επεισόδιο. Στο Γιωργάκη δεν φαίνεται να έχει διατάσεις, δεν φαίνεται να έχει ουλές, ενώ υπάρχει ένα ήπια ειδηματώδης δεξιός νεφρός. Συνεχίζουμε τη διερεύνηση. Πότε και με ποιο τρόπο? Να ξεκινήσουμε αγωγή άμεσα και ποια αγωγή? Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχουμε να απαντήσουμε στη συνέχεια. Σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, πράγματι, μετά την φυσική εξέταση και την ανάλυση ουρών και την καλλιέργεια, εάν τα έχουμε ένα κορίτσι με 2 επεισόδια ή ένα αγόρι μετά το πρώτο επεισόδιο, προχωρούμε σε διερεύνηση. Βέβαια, τα υποέκδοση κατευθύνσεις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, της Παιδιατρικής Ουρολογικής Εταιρείας, αυτό που μας λένε είναι ότι σε κάθε παιδί το οποίο έχει κάνει μια επίσημα διαγνωσμένη πυελονεφρίτιδα ή κάνει υποτροπιάζουσες εμπείρατες ουρολιμώξεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε έλεγχο του πεδίου αυτού με κλασική κυστεουρυθρογραφία ή ραδιοϊσοτοπική κυστεουρυθρογραφία, συνυπέρηχο ή DMSA. Βέβαια, πρώτα απ' όλα όμως, εντάξει, δεν θα αρχίσουμε να ψάχνουμε το παιδί, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το παιδί. Η στόχη της αντιμετώπισης είναι να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα και να εκριζώσουμε τη βακτηριουρία, να προλάβουμε το σχηματισμό νεφρικών ουλών, να προλάβουμε την υποτροπή της λίμωξης και να αποκαταστήσουμε πιθανά συνυπάρξεις βλάβες. Θα ξεκινήσουμε να δίνουμε αντιβίωση χωρίς να έχουμε καλλιέργεια ούρων? Αυτά είναι τα guidelines της NICE. Γίνεται ένας σχετικός πανικός. Θετικά νητρόδη, θετικά λευκοκυταρική εστεράση, αρνητικά νητρόδη. Τα συνοψίζω σε αυτό εδώ. Σε όλα τα παιδιά με υποψία ουρολίμωξης ξεκινάμε αντιβίωση. Στα παιδιά τα οποία δεν έχουν ειδικά συμπτώματα, αλλά έχουν στοιχεία από τα ούρα, και σε αυτά ξεκινάμε να κάνουμε αντιβίωση. Πρέπει να είμαστε περισσότερο επιθετικοί σε παιδιά ηλικία μικρότερη των 3 ετών. Πάνω από τα 3 χρόνια, εάν δεν έχουμε ειδικά συμπτώματα και δεν έχουμε και ιδιαίτερα στοιχεία από τα ούρα, μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να έρθει η καλλιέργεια των ούρων. Στο παιδί αυτό φαίνεται να έχουμε μια σοβαρή ουρολίμωξη. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την ουρολίμωξη? Ενυδάτωση και έναρξη εμπειρικής θεραπείας. Όπως είπαμε πριν, η εμπειρική θεραπεία περιλαμβάνει ουσιαστικά την κεφαλοσπορίνη τρίτης γενιάς ή εναλλακτικά αστρεωνάμι ή γενταμικίνη όταν έχουμε αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες. Σε υποψία γραμ θετικού, και τα γραμ θετικά είναι πολύ χαμηλά, είναι κάτω από 5 με 7% στα παιδιά αυτής της ηλικίας, τότε δίνουμε ο συνδυασμό αμοξυκυλίνης, κλαβουλανικού ή αμπικυλίνη. Ενώ τις κοινολώνες, λόγω της ανεπιθύμητης ενέργειας που μπορούμε να έχουμε από το μυοσκελετικό, τις κρατάμε σαν δεύτερη γραμμή θεραπεία σε πολύ σοβαρές ουρολιμώξεις. Απ' την άλλη, όταν έχουμε μια απλή ουρολίμωξη, πάλι είναι εμπειρική θεραπεία με κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς ή τριμεθοπρίμη ή τον γνωστό βασοκμεντίν, η θεραπεία εδώ θα κρατήσει 5 με 7 ημέρες και σε παιδιά τα οποία μπορεί να έχουμε αμφίβολη συμμόρφωση αλλά φυσιολογικό ουροπητικό σύστημα, μπορούμε να δώσουμε μία δόση παρεντερικά εφάπαξ.
σε παιδιά τα οποία δεν εμφανίζουν ανταπόκριση στην απλή ουρολίμωξη ή έχουν επιπλοκές, τότε καλό είναι να προχωρήσουμε σε ενδοφλέβεια χορήγηση του αντιβιωτικού. Ο Γιώργος μας φέρνει η μητέρα μετά από δύο μέρες την οικία ουρών και την καλλιέργεια. Φαίνεται να έχει 50 με 60 πυροσφαίρια καταπληκτικό πεδίο. Έχει μια θετική καλλιέργεια με κολοβακτηρίδιο. Παίρνει ήδη κεφαλοσπορίνη και βλέπουμε ότι το παιδί από το πρώτο 24ωρο σχεδόν εμφανίζει βελτίωση της συμπτωματολογίας. Πώς θα συνεχίσουμε, για πόσο καιρό θα πάρει αυτό το παιδί αντιβίωση? Πρέπει η παρεντερική θεραπεία, ενδοφλέβια θεραπεία, να χορηγηθεί μέχρι ώστε το παιδί να παραμείνει απείρετο ή τουλάχιστον για 24 με 48 ώρες. Ακολούθως θα πάρει θεραπεία από το στόμα, είτε με κεφαλοσπορίνες, είτε με κοτριμοξαζόλη, είτε με αμοξυκλίνη κλαβουλανικό, μέχρι ώστε να συμπληρωθούν 10 με 14 ημέρες. Σε παιδιά τα οποία είναι μικρότερα από 3 χρονών, επειδή μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τη συμμόρφωση με τη θεραπεία, μπορούμε στα παιδιά αυτά να χορηγήσουμε ενδοφλέβια θεραπεία για 7 έως 10 ημέρες. Έχουμε ολοκληρώσει τη θεραπεία, το παιδί έχει φύγει από το νοσοκομείο, έχει πάει σπίτι, έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία. Τι θα κάνουμε? Η στόχη μας από εδώ και πέρα είναι η προφύλαξη, καθώς και η περαιτέρω διερεύνηση του παιδιού. Προφύλαξη. Σε ποια παιδιά έχουμε ένδειξη να δώσουμε χήμιο προφύλαξη, να του δώσουμε δηλαδή αντιβίωση να παίρνει στο σπίτι? Στα παιδιά τα οποία έχουν υποτροπιάσει ουρολιμόξη, στα παιδιά που έχουν αυξημένο κίνδυνο για πυελονεφρίτα, δηλαδή ουσιαστικά που έχουν και ιστορητηρική πανιδρόμηση, καθώς και σε παιδιά τα οποία έχουν ανοσοανεπάρκεια. Επίσης, ενδείκνυται σε παιδιά μετά από το πρώτο επεισόδιο ουρολίμωξη μέχρι ότου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, όταν έχουμε κάποιες υποψίες ότι κάτι πάει στραβά, ή μέχρι ότου να αποκατασταθεί ο προδιαθεστικός παράγοντας. Πώς δίνουμε τη χημειοπροφύλαξη? 1/4 με 1/2 της θεραπευτικής δόσης, νητροφουροντοίνη, τριμεθοπρίμη, κεφακρόρη και κεφαλεξίνη τα αντιβιωτικά. Βέβαια, υπάρχει μια πρόσφατη δημοσίευση η οποία μας δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικού στελέχους στις κεφαλοσπορίνες. Επίσης, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε κάποια πιθανή διαταραχή στην ούρηση και ουσιαστικά λέμε στο παιδί να ουρεί τακτικά, να είναι σε καλή θέση και χαλαρή. Εντάξει, σε ένα περιβάλλον να χαλαρώνουν πριν ουρήσει, συνιστούμε ας πούμε, να σφυρίζουν κατά τη διάρκεια τη ούρηση, και σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι πραγματικά χαλαρό και ήρεμο για το παιδί, να αποφεύγει το παιδί να αναβάλει την ούρησή του. Πρέπει να ρυθμίσουμε οπωσδήποτε τη δυσκολιότητά του, να προσλαμβάνει το παιδί ικανοποιητικά υγρά και επιπλέον να υπάρχει και μια καλή υγιεινή τη τουαλέτα. Θα συνεχίσουμε με άλλες εξετάσεις. Πότε και ποιες? Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε και την επιβάρηση του παιδιού, αν έχουμε ένα παιδί 2 ή 3 χρονών με το οποίο πέρασε η ουρολίμωξη, καθώς επίσης και το κόστος για την οικογένεια. Έτσι είναι κάτι πλέον πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε για τον υπέρηχο. Από εκεί και πέρα, η κλασική κυστεορυθρογραφία πλήρωσης και ούρησης φαίνεται να είναι υποχρεωτική σε όλα τα παιδιά, αφού 23% των παιδιών με κυστεορυθρική παλιδρόμηση έχουν φυσιολογικό υπέρηχο, γίνεται 3 με 6 εβδομάδες μετά τη λίμωξη, ενώ εναλλακτικά, προκειμένου να αποφύγουμε την υψηλή ακτινοβολία, μπορούμε να κάνουμε ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία ή περιχογραφική. Κυρίως όμως εδώ συνιστάται στην παρακολούθηση και όχι στην αρχική εκτίμηση. Ήταν στο Πικιωργάκι, η κυστεογραφία ήταν φυσιολογική. Χρειάζεται, λέει, εξέταση? Σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Βέβαια, η μαμά του Γιώργου φοβάται και ανησυχεί. Μήπως πάθαν κάτι τα νεφρά του Γιωργάκη? Οπότε τι πάμε και κάνουμε? Πάμε και κάνουμε ένα DMSA. Το DMSA θα μας δείξει τόσο τις χρόνιες βλάβες, όσο όμως φαίνεται να δείχνει και βλάβες στην οξία πυελονεφρίτα. Και μάλιστα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να αντικαταστήσει τον υποδιαδιχογραφικό έλεγχο σαν πρώτη διαγνωστική εξέταση. Το DMSA είναι φυσιολογικό. Χρειάζεται επιπλέον έλεγχος. Κάποιοι παιδίατροι λένε «Α, ουροδυναμικό έλεγχο». Όχι. Ο ουροδυναμικός έλεγχος έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Αν το παιδί έχει ακράτεια, αν έχει συμπτώματα από το κατώτερο ποιητικό, αν έχει δυσλειτουργική ούρηση, αν έχει αυξημένο PVR, έστω και αυξημένο πάχος στοιχώματος σκίσης, ναι, τότε έχει ένδειξη να κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο σε αυτό το παιδί. Διαφορετικά, δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Εδώ, τελειώνοντας, συνοψίζουμε πάλι τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογίας με όλον αυτόν τον αλγόριθμο που υπάρχει, με μοναδικό ερωτηματικό ίσως ότι αντί για τα 2 επεισόδια στα κορίτσια, το πρώτο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ. Ο έλεγχος του Γιωργάκη ήταν αρνητικός και φυσικά το μοναδικό παράγοντα και πρόβλημα που έχουμε μέχρι τώρα και που βρίσκουμε είναι η φήμωση η οποία έχει ο Γιωργάκης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα έλεγα ότι αν υπάρχουν ερωτήσεις, να τις τρέχουμε ένα θέμα, μην τα πούμε όλα μαζί. Ναι. Μετά την έναρξη εμπειρικής θεραπείας στα παιδιά που όντως έχετε δίκιο, αυτό τυχαίνει στην καθημερινή πράξη, αρχίσαμε μια κεφαλοσπορίνη. Έρθει η καλλιέργεια. Συμπτωματικά το παιδάκι είναι καλό, έχει πέσει ο πυρετός, άρχισε τρώει, πίνει κτλ. Αλλά η καλλιέργεια μας λέει ότι το μικρόβιο είναι ανθεκτικό στην κεφαλοσπορίνη. Τι κάνουμε? Αλλάζουμε αντιβίωση? Προχωράει με το ίδιο? Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό ίσως μπορεί να είναι την καλύτερη απόντηση να τη δώσουν οι λοιμοξιολόγοι και όχι εμείς. Εντάξει, όταν έχουμε ένα πρώτο επεισόδιο, συνήθως το να βγάλουμε ένα στέλεχος πολυανθεκτικό είναι λίγο σπάνιο.
Και αυτό που λένε επίσης και οι μικροβιολόγοι, ότι η διαφορά στις καλλιέργειες ανάμεσα στο in vivo και στο in vitro είναι διαφορετική. Πιστεύω ότι ναι, ίσως καλό θα ήταν να αλλάξετε αντιβίωση και να πάτε σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αλλά θέλω να συμπληρώσω το προηγούμενο, αν μου επιτρέπετε. Από τη στιγμή που το παιδί είναι ασυμπτωματικό και δεν υπάρχουν πυροσφαίρια, νομίζω ότι δεν αξιολογείται η καλλιέργεια. Και προχωρώ στην ερώτηση που είναι συνέχεια. Συγγνώμη, ήταν ασυμπτωματικό πότε, αφού έχει πάρει την εμπειρική θεραπεία για τρεις μέρες. Ναι, αλλά συγγνώμη. Η εμπειρική θεραπεία δεν τον έπιασε. Όχι, τον έπιασε. Τον έπιασε. Το αντιβιωτικό είναι αθεκτικό. Όχι, τον έπιασε, λέει. Έγινε ασυμπτωματικό το παιδί. Αυτό κατάλαβα. Χωρίς αντιβίωση. Όχι, με αντιβίωση. Η ερώτηση είναι εμπειρική. In vitro. Είναι τελείως διαφορετικό το in vitro με το in vivo. Αυτό είναι που μας λένε οι μικροβιολόγοι. Να κάνω την ερώτηση, γιατί ουσιαστικά είναι το συμπλήρωμα αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Η βακτηριουρία σημαίνει ουρολίμωξη. Όχι απαραίτητα. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω. Όχι, απλά αν έβαλε και όλα αυτά δεν θα τελειώναμε ποτέ. Ακριβώς, γιατί εδώ είναι το μεγάλο δράμα που παίζεται συνέχεια. Όχι, εννοείται. Ναι, αλλά παίζεται το δράμα αυτό. Έρχονται παιδιά με ουρολίμωξη και όταν παίρνει ιστορικό βλέπει ότι είναι συμπτωματικά. Η γενική ουρολίμωξη. Καταπληκτικό τα νητρόλη που πολύ σωστά το εντοπίσατε. Είναι μια χαρά να πούμε και το παιδί συνεχίζει να παίζει. Έχετε τέτοιες μαμάδες που σας παίρνουν τηλέφωνο, έτσι? Όχι μόνο λίγες. Έχω παιδιάτρους που με παίρνουν τηλέφωνο και αγανακτούν. Και λόγω του εκρηκτικού του χαρακτήρα λέω ρε παιδιά, σταματήστε. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, δεν θα πάει τίποτα το παιδί. Στον παιδίατρο το λέω και στη μαμά. Με τη μαμά την έχω ξεπεράσει. Ευχαριστώ. Επειδή οι πληροφορίες ήταν. Θα σας δώσω μέσα στο λόγο. Ήταν πάρα πολλές και δεν ξέρω. Δηλαδή φεύγω τσα επινεύσα τι μένει. Τα guidelines της NICE, τα οποία είναι αυτά που βγήκαν το 7 και χρησιμοποιούνται ευρέως κυρίως στην Αγγλία, πάντα όμως με ένα σκεπτικό να μειώσουν το κόστος και το φορτίο εξετάσεων, διερεύνησης και υπερθεραπείας σε κάτι το οποίο υποτίθεται το κατέχουμε. Υπάρχει όμως ένσταση από πολλούς σοβαρούς συναδέλφους, ανθρώπους που ήταν, υπήρχε ένα φοβερό γράμμα στο British Medical Journal από έναν Colhart από το Newcastle, ο οποίος ήταν reviewer και λέει ότι αποκρύπτηκαν στοιχεία, λέει ότι είναι καταπέλτης, ότι υπέγραψα, ας πούμε, secrecy documents, ότι αυτά που θα δω, ακόμα και αν δεν γίνουν review στο τελικό έγγραφο, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω κτλ. Και ο τίτλος είναι «Nasty processes bring out nasty guidelines». Άρα δεν είναι σίγουρο το ότι ό,τι βλέπουμε σαν guideline πρέπει να το προσκυνούμε και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Η λογική όμως είναι η εξής. Για να το συνοψίσω. Κάτω από 3 μηνών παιδί, μην διανοηθείτε να το συζητήσουμε. Φεύγει στον ειδικό. Παιδίατρο, παιδουρολόγο, παιδονευρολόγο, οτιδήποτε. 3 μηνών με 3 χρονών έχουμε την πολυτέλεια να παίξουμε στις τυπικές, απλές, μη βαριές ουρολιμώξεις όπως τις εκτιμούμε κλινικά. Πάνω από τρία χρόνια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι με τους αλγορίθμους αυτούς, δηλαδή τι θα ψάξουμε στη γενική ουρολογία, στην καλλιέργεια, έχουμε πολυτέλεια να περιμένουμε. Γιατί η ουρολίμωξη, όσο πιο μικρό είναι το παιδί, αυτό πρέπει να μείνει, δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά, πιθανώς με νεφρικές φλές κτλ. Δεύτερο, διερεύνηση. Σε ποιους, σε όλους. Χρειάζεται εξατομίκευση. Και αυτό έδειξε και ο κύριος οικονόμου, ότι μπορεί να είναι τα guidelines αυτά, αλλά πρέπει να εξατομικεύουμε. Εάν αποφασίσουμε θα ασχοληθούμε με ένα τέτοιο περιστατικό, έστω και εξαπαλώνων ήχων, χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθησία από το να ακολουθούμε τυπικές guidelines τα οποία καλύπτουν ένα άλλο περιβάλλον. Καλύπτουν το GP της Αγγλίας, δεν καλύπτουν τον ουρολόγο ιδιώτη της Πάτρας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας και της Λαμίας. Έτσι. Άρα καλύτερη αυξημένη ευαισθησία παρά με αυτό το γράφουν τα guidelines της NICE. Είμαστε καλυμμένοι. Κάποιος. Ναι, συγγνώμη, ήταν ο κύριος. Ναι. Ρωτήσω λίγο μια τεχνική λεπτομέρεια. Όσον αφορά τον υπέρηχο, συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο, ναι, δηλαδή που ασχολείται με παιδουρολογία, ναι, γιατί μου είχε τύχει εμένα υπέρηχος που έχει γίνει εδώ Θεσσαλονίκη και υπέρηχος που έχει γίνει κάτω από παιδουρολόγο στην Αθήνα και ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα και μάλιστα ήρθαμε σε μια αντίθεση και έχει φυσικά δίκιο ο άνθρωπος. Γιατί πολλές φορές. Να σας πω την αμαρτία μου, εγώ θεωρώ ότι η υπέρηχος δεν πρέπει να γίνεται καν από τον ουρολόγο, όσο και αν ακουστεί αυτό περίεργο. Πρέπει να γίνεται από τον ακτινολόγο. Το ότι από τον ακτινολόγο, ο οποίος όσον αφορά στα παιδιά πρέπει να είναι εξειδικευμένο στα παιδιά. Αν δείτε υπέρηχο από εξειδικευμένο παιδο ακτινολόγο ή τέλος πάντων ακτινολόγο σε παιδιατρικό κέντρο, είναι εντυπωσιακές πληροφορίες που μπορεί να πάρει. Έτσι, σε σχέση με το γενικό. Ναι. Είχε μόνο φήμωση.
Δεν είχε διάταση του νεφρού. Έδειξε, δεν υπήρχε διάταση. Το ultrasound έδειξε. Ένα διάχυτο ήθημα του νεφρού. Δεν υπήρχε διάταση του φλεγμονής. Αυτό. Δεν είναι διάταση. Φλεγμονή. Ήδημα του παρεχήματος. Οκ, εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, μια ερώτηση για αυτό. Συγγνώμη, ναι. Μιλήσατε για δυσκυλιότητα, η οποία πιθανόν είναι αιτία για κατακράτηση κυρολιμόξης, εννοείται. Ναι, είναι, πρέπει να ρυθμιστεί προκειμένου να. Ναι, θεωρείται σαν αιτία κυρολιμόξης. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μόνο μια ερώτηση θα κάνω. Λοιπόν, οι κοινολώνες. Εμείς αποφεύγουμε να δίνουμε κοινολώνες σαν ορολόγοι και κάτω από 18 ετών. Και εμείς. Στη δράση το συζευτικό χόντρο πιο πολύ, εκεί που δρούν για να την άδεια. Σε περίπτωση που θα βρεθούμε στην ίστατη ανάγκη, αν θα δώσουμε κοινολώνες, πόσες μέρες πρέπει να δώσουμε για να είμαστε ασφαλείς, αν πρέπει τελικά οπωσδήποτε να πάρει κάποιο παιδί και σε ποια ηλικία και πόση διάρκεια κοινολώνες. 7 με 10 μέρες νομίζω είναι το μέγιστο που μπορούμε να δώσουμε, όχι πάνω από 10 μέρες. Έχετε δει κάποια παρενέργειες από κοινολώνες σε παιδιά? Δεν έχω δώσει ποτέ μέχρι τώρα κοινολώνες σε παιδιά. Ούτε εγώ. Ναι. Να πάρουμε άλλες 3 ερωτήσεις και να προχωρήσουμε. Ο κύριος. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι σε κάθε αγοράκι που κάνει η ορολίμωξη και σε κάθε, είναι, μετά το πρώτο επεισόδιο κατευθείαν κάνουμε και σε ορθοκριστογραφία. Όχι. Ανάλογα την ηλικία. Η διερεύνηση, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι των guidelines, η διερεύνηση πάει επίσης ανάλογα με την ηλικία. Αν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι 6 χρονών και κάνει ένα επεισόδιο ουρολίμωξης... Το συγκεκριμένο, που είναι 2 ετών, το συγκεκριμένο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι άλλο πράγμα, αυτό θα κάνουμε, ναι. Αλλά μην το γενικεύσουμε, γι' αυτό λέω, όσο πιο μικρή η ηλικία των ουρολίμωξεων, επειδή δεν ξέρεις τη μετέπειτα πορεία, μπορεί να υποκρύπτεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θες να διαλευκάνεις, την ανατομία του ουροποιητικού, την πιθανότητα παλινδρόμησης ή κάποια άλλη λειτουργική διαταραχή. Έτσι. Όσο πιο μεγάλο είναι το παιδί και έχει ένα παρελθόν, ένα ιστορικό καθαρό, θεωρείται πιο πολύ ένα τυχαίο γεγονός που συνέβη εφάπαξ για τους X λόγους παρά κάτι το οποίο έχει σοβαρό υπόβαθρο από κάτω. Αν το πάμε σκληρά λιγάκι, συγγνώμη, τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας δεν διαχωρίζουν ηλικία. Όχι, αλλά είναι λάθος. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι τέτοιο. Αν πάμε στα guidelines της NICE και βγάζαμε τον πίνακα εδώ που έχει τα λοιπά, δεν θεωρούν ούτε καν τον υπέρηχο απαραίτητο σε κάποιες ηλικίες. Γι' αυτό είναι λίγο. Προσπάθησα να τα συμπτύξω και να δώσω έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα. Γιατί αν βάζαμε τους πίνακες, θα είχε γίνει. Μήπως δηλαδή το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν λίγο υπερβολική η ορθοκριστογραφία. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε ένδειξη από τον νεφρό ότι ίσως παίζει μία πυλονεφρίτιδα. Δεν έχουμε διάταση για να μιλάμε ίσως για μια παλινδρόμηση. Ναι, αλλά έχει 25% πιθανότητα παιδί με παλινδρόμηση να μην έχει διάταση. Να μην έχει διάταση. Άρα είναι 1 στα 4, δεν είναι μικρό το ποσοστό. Η διάταση στον υπέρηχο δεν. Η ύπαρξη, μάλλον η απουσία διάταση στον υπέρηχο δεν αποκλεί την ύπαρξη παλινδρόμηση. Το είπαμε, παλινδρόμηση. Ναι, και δεύτερο και τρίτο βαθμού να είναι, που δεν θα προλάβει να κάνει μεγάλη διάταση, η πυρονεφρίτιδα δεν την κάνει μια χαρά. Οπότε μένουμε σε αυτό. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε για τον τρόπο λήψης της καλλιέργειας πριν προχωρήσουμε αλλού. Γιατί αυτό που μου έχει μείνει από την παιδιατρική, οι περισσότεροι συνιστούν, ειδικά σε άτομα τα οποία, δηλαδή σε μικρής ηλικίας παιδιά που δεν είναι εύκολα στο χειρισμό τους, να γίνεται υπερηβική παρακέντηση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συνηθίζεται. Αυτό εξαρτάται, να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι κανένας μας στο ιατρείο θα κάνει περιβική στο παιδί του, στο παιδί ασθενή, έτσι, να σοβαρευτούμε. Αυτό θα γινόταν μόνο σε παιδιατρικές κλινικές ή σε αντίστοιχα κέντρα. Τώρα, σε πρώτη προσέγγιση, το να πει στη μητέρα, κάνε μια γενική ουρολογική καλλιέργεια του παιδιού, πώς, με καλό πλύσιμο, με ένα σακουλάκι, αυτό διαφέρει αν είναι αγόρι κορίτσι για τους γνωστούς λόγους κτλ., είναι μια πιθανότητα στην οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ο τρόπος, γι' αυτό και υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια, αν είδατε, δηλαδή στην υπερηβική, οποιοδήποτε αριθμός θεωρείται έτσι, μικροβιουρία ή λίμωξη. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο όταν μιλάμε για σακουλάκι, όταν μιλάμε για. Επίσης χρησιμοποιούν και το συστήνουν ακόμα και καθαρές σερβιέτες, πάνες. Όχι αποστηρωμένες, καθαρές. Για να κάνει συλλογή στο παιδάκι το οποίο είναι μηνών, είναι όταν να το στύψει για να πάρει το δείγμα. Όλα αυτά έχουν το πρόβλημα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι η περιβική παρακέντηση που είναι ο ιδανικός τρόπος είναι κάτι που πρέπει να γίνεται ρουτίνα για πλάκα. Εκτός αν έχεις τρομακτικές δυσκολίες
σε επαναλαμβανόμενες λήψεις ούρων, δηλαδή μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα και αναγκαστικά θα φας εκεί ή εκεί κατά τριασμό. Εγώ για να σας πω την αλήθεια, ας πούμε, στο γιο μου όταν ήταν 6 μηνών, ήταν ανόρεκτος κάποιες μέρες, δεν έτρεχε, δεν έτρωγε κτλ. Μας λέει παιδιά, πας και κάνει ουρολίμωξ. Τη γενική ουρολίμωξ που πήραμε και τη στείλαμε την πρώτη ήταν με σακουλάκι. Ήταν αρνητική και ησυχάσαμε. Αλλά αν βέβαια μου έφερε στοιχεία από το σακουλάκι, τότε σαφέστατα θα είχαμε τελείως. Θα αναγκαζόμουν να πάρει περιβικά, πιστεύω. Δύο πράγματα να ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο ίσως το ξεκαθαρίσετε με τη δεύτερη ομιλία. Το πρώτο είναι αυτό που μόλις είπε ο κ. Οικονόμου. Έχουμε ένα παιδάκι 1,5 έτους. Δεν κάνει πυρετό, είναι λίγο ανόρεκτο, λίγο πόνεσε η κυλίτσα του, πήγε στον παιδίατρο, λέει ο παιδίατρος, για να δούμε πώς έχει καμιά ουρολίμωξη, δεν βρίσκω τίποτε άλλο. Του κάνουμε συλλογή ούρων, το παιδί δεν ανέβασε ποτέ πυρετό και βλέπουμε λίγες, όχι λίγες, αρκετές, αλλά όχι πάνω από 100.000, ίσως δεν ξέρω αυτό έχει αλλάξει, απικίες πρωτέα. Τι θα πείτε στην ομάδα? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω. Λοιπόν, θα συνεκτιμήσουμε και άλλα στοιχεία και τα νητρόδια, αν έχει τέτοιο. Μιλάμε για συμπτωματική μικροβιουρία τότε. Πόσο, δηλαδή, αυτό πόσο αξιολογείται, γιατί η μαμά πάντα θα ανησυχεί, ο μπαμπάς πάντα θα ανησυχεί, θα λένε πως υποκρίνεται κάτι, θα κάνουμε έλεγχο σε αυτό το παιδί, θα συστήσουμε να γίνουν με πιο καλές συνθήκες. Σαφέστατα, γιατί είπαμε ότι ένα 85-95% στο σακουλάκι μπορεί να έχει ψευδοσυντικά αποτελέσματα. Οπότε πρέπει να πάρουμε καινούργια καλλιέργεια ούρων. Ωραία. Αφού το παιδί αυτό έχει φίμωση, και ήταν η δεύτερη ερώτηση στο συγκεκριμένο, δύο σκέλη. Πώς θα πάρουμε καλύτερη καλλιέργεια στο παιδάκι αυτό με τη φήμωση? Υπερβική παραγέννηση. Υπερβική παραγέννηση. Ωραία, για να γυρίσουμε σε αυτό. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω, στην ηλικία των 2 ετών στοιχειοθετείτε φήμωση, αλλά ίσως το απαντήσετε. Ναι, γι' αυτό αφήσαμε έτσι για να παίξει παράγοντα. Να σταματήσουμε τις ερωτήσεις στον ουρο. Άντε, μια τελευταία. Να δούμε και το τσουτσούνι λίγο από κοντά. Λοιπόν, σε ένα παιδάκι, είτε αγοράκι είτε κοριτσάκι 2 ετών, το οποίο κάνει μια σοβαρή λίμωξη ουροποιητικού, χωρίς κυστεωρητηρική πανδρόμηση από την κυστεωγραφία, πόσο συχνά βλέπετε τον DMSA να βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο να σας αλλάζει την αντιμετώπιση, έτσι ώστε... Πρώτο επεισόδιο. Να... Πρώτο επεισόδιο. Έτσι ώστε να θεωρηθεί αναγκαία η ταλαιπωρία στην οποία θα υποβληθεί το παιδί. Αν δεν έχει κάνει το παιδί άλλες ουρολιμώξεις και αν έχει αντιμετωπιστεί έγκαιρα το παιδί και σωστά, δεν νομίζω ότι... Σπάνια θα βρεις να έχει κάποιες νεφρικές ούλες, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο. Ωραία, γιατί από ό,τι είδα συνιστάται στα guidelines. Το DMSA. Ναι. Έγραψα δεν είναι απαραίτητο, υπάρχει μέσα στην τελική, τέτοια, αλλά λέμε ότι δεν είναι απαραίτητο, είναι κατά κάποιο τρόπο προαιρετικό. Έχει σχέση με την ηλικία, θυμηθείτε το αυτό. Μην το μιλάμε γενικά. Σε ένα παιδί 2 ετών. 2 ετών έχει θέση με ερωτηματικό. Πάνω από 3 δεν έχει τόσο σημασία. Πρέπει να είναι ατύπικα η ουρολίμωξη εντελώς και να έχει και άλλα στοιχεία. Δεν θα το έκανε κάποιος εύκολα το DMSA στα, πάνω από τα 3. Μεταξύ 6 μηνών, 3-6 μηνών και 3 χρόνων έχει θέση υπό την αίρεση ότι αυτό που ψάχνεις να βρεις, δηλαδή το να κάνουμε μία εξέταση, μην τυχόν και βρούμε, θα το κάνουμε σε 100 παιδιά για να βρούμε σε ένα. Έτσι. Η εξέταση βέβαια δεν έχει ούτε τρομακτική ακτινοβολία, είναι μόνο μία ενδοφλέβια ένεση. Δεν είναι κάτι τραγικό. Έτσι, δηλαδή, να το δούμε και από την άλλη πλευρά. Αυτοί που είναι υπέρ της άποψης αυτής σου λένε ότι αυτή η rapid access, ας πούμε, στο DMSA μπορεί να προλάβει ουλές και σε συγκεκριμένα κέντρα το έχουν καταφέρει στον πληθυσμό που ελέγχουν. Αλλά μιλάμε για αντικατάσταση ή δεν είναι πρώτης γραμμής εξέταση. Έτσι. Σε σχέση όμως και με την ηλικία και τη βαρύτητα και το ιστορικό και προηγούμενες.